Σταυρούλα Μιχαήλ. Σταυρούλα Μιχαήλ. Σαν σύνθεση της ψήφου της Επιτροπής, της κριτικής μας Επιτροπής και του τηλεοπτικού κοινού, βγήκε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα, Σταυρούλα, θα λέει ότι είτε ή δεν υπάρχει είτε, ή αποχωρείς ή παραμένεις. Ένα από τα δύο είναι. Σταυρούλα, βάσει του αποτελέσματος, δυστυχώς αποχωρείς. Είσαι αυτή με το 39%. Βασίλη Ιωάννου, συνεχίζεις στο Your Song. Θες να πεις κάτι? Να ευχαριστήσω όσους με ψήφισαν και την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου. Εγώ θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία, γιατί εκτός του ότι έχεις πολύ καλή φωνή, μας δόθηκε η δυνατότητα κυρίως στις πρόβες να κάνουμε πάρα πολλές κουβέντες και θεωρώ ότι έχεις κάτι πολύτιμο. Είναι δύσκολο σήμερα μια λαϊκή φωνή να έχει αυτά τα στοιχεία που προβάλλεις εσύ. Είναι στοιχεία που αν τα επεξεργαστείς θα σου δίνουν ένα ιδιαίτερο έντεχνο στοιχείο στο λαϊκό τραγούδι, το οποίο είναι πολύ, πολύ ωραία οδός για να την περπατήσεις. Και έχεις όλα τα προσόντα και νομίζω να την περπατήσεις. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Εσύ πήγαινε μέσα, έχεις δουλειά. Ευχαριστημένη Επιτροπή. Ευχαριστημένη γιατί, επειδή έφυγε αυτά. Πώς είδε, το πότε. Όχι, κοίταξε κάτι. Κοίτα, είναι κρίμα πάντα να φύγει κάποιος. Το ξέρω, μην μου το λέτε αυτό. Απλώς να σου πω κάτι με τη Σταυρούλα. Εδώ και πάρα πολλά παιχνίδια το ξέρεις. Αλλά έτσι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι, ναι. Σωστό. Κοίτα, εκείνο που δεν έχουν καταλάβει και που το ζούμε εμείς πάρα πολλά χρόνια τώρα που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι ότι στεναχωριόμαστε πραγματικά όταν φεύγει κάποιος. Δηλαδή, ερχόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, επειδή είναι ένας διάλογος που δεν ακούγεστε, παρόλο που λέτε ενδιαφέροντα πράγματα, να πω ότι οι εταιρείες ΣΥΤΑ, η MTN, η NetSmart και το Mega έχουν παραιτηθεί από τα έσοδα των τηλεφωνημάτων και των SMS, χάρη βεβαίως της Σοφίας για τα παιδιά, για το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και προσφέρω», που είναι σύντηση ολοήμερων σχολείων. Αυτό σημαίνει ότι καλά κάνατε και ψηφίσατε και καλά θα κάνετε να αρχίσετε να ψηφίζετε, γιατί αρχίζει καινούριος κύκλος, από τον οποίο θα έχουμε δύο προτινόμενους στο τέλος της εκπομπής. Και ευχαριστούμε πολύ. Υπολογίζετε η άποψή σας. Λοιπόν, Μαρία Θεοδότου από τη Λεμεσό. Πάμε!